πας και είναι αυτή η λύση να κάθεται ήσυχος ο Βίκτορ. Α! Που το κλέψιμο δεν το έχει σταματήσει. Δεν προλαβαίνω να ανοίξω την μπαλκονόπορτα να μπει μέσα. Στην κουζίνα τον βάζει. Ό,τι προλάβει, τα βουτάει όλα ακόμα, ρε παιδιά. 2,5 χρονών σκύλε, τι θα κάνω. Το γλυκό. Κάτι, κάτι στην εκπαίδευση δεν έχει πάει. Είναι παιχνιδιάρη. Είναι αγοράκι. Θε να σα στείλω μια εβδομάδα. Να δει τι θα τα κάνετε, να τρέχετε όλοι μαζί όπω τρέχουμε εμεί. Τι είναι το χειρότερο που σα έχει φάει. Τι τρώει, παπούτσια, α πούμε. Δεν τα τρώει. Αλλά τα παίρνει και μετά άμα βγει στον κήπο, άντε βρε τα πού, σε τι θάμνο, πώ να μπούμε στου θάμνου από πίσω. Και στι 30 φιλιέ, α πούμε, να χδαρθούμε για να τα πούμε. Έχει τη φτούκα του και πάει και τα βάζει. Ό,τι δει μπουφάν παιδιού αφημένο στον καναπέ, ξέρω εγώ, παπούτσια αθλητικά που μόλι τα έχουν βγάλει. Ναι, συγυρίζει το σκυλί, είναι σταύρο, πώ το θε εσύ, μια εβδομάδα. Να πάρουμε μια ανάσα για μια εβδομαδούλα. Εμεί είχαμε ένα σκυλί που έκλεβε άμα έβγαινε στη γειτονιά των αλωνών τα σπίτια και μα τα έφερνε δώρα σε εμά. Αυτό είναι το πάσα. Μα δεν σε έχω και στην παραλία ότι κλέβει από όλου του ανθρώπου που κάνουν μπάνιο. Ό,τι βρει κινητό, πετσέτα και τρέχει. Θέλει απλά να τον παίξουμε. Έτσι για την παρέα. Αν δεν τον παίξουμε, κάπου θα τα παρατήσει. Και λεπτρόσκυλο. Εμένα, ο Καστάνης.